Ομολογία αποτυχίας της κυβέρνησης σε κρίσιμα θέματα αποτελεί ο ανασχηματισμός που ανακοινώθηκε χθες κατά το συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής Κερκύρας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Χρήστο Μωράιτη. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην περίπτωση του κυρίου Γεωργιάδη, νέου Υπουργού Υγείας, θέση την οποία έχει υπηρετήσει και στο παρελθόν. Η αποτυχία αυτή φαίνεται αυτή τη στιγμή στον τομέα της υγείας με την αναζωπήρωση του COVID και των κρουσμάτων των εποχικών ιώσεων και της γρίπης, που βρίσκουν τα νοσοκομεία σε ακόμα χειρότερη κατάσταση από αυτή που ήταν το 2019. Είναι η πλήρης αποτυχία. Αυτή η αποτυχία στον τομέα της πολιτικής, που για την Νέα Δημοκρατία είχε μόνο ένα ενδιαφέρον, πώς θα μπορέσει να επιτρέψει φιλέτα της δημόσιας υγείας να περάσουν στα χέρια των ιδιωτών, προσπαθεί να καλυφθεί αυτή η αποτυχία μέσω της αλλαγής υπουργού και επιστρέφει στο Υπουργείο Υγείας ο γνωστός για τις ακροδεξιές αλλά και ακραίες νεοφιλελεύθερες απόψεις του Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος είχε επιβάλει το 5 ευρώ στα εξωτερικά ιατρία για την προσέλευση των ασθενών, είναι αυτός ο οποίος διαμαρτυρόταν γιατί του πήρε τη δόξα τότε η Τρόικα για τις απολύσεις που έπρεπε να γίνουν στην Ελλάδα, ενώ έπρεπε να τις έχει κάνει ο ίδιος και τα είχε βάλει με τον κύριο Σόιμπλε και με τους Τροϊκανούς. Αυτός είναι ο κύριος Γεωργιάδης. Λένε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει πάγκο. Εγώ λέω όχι μόνο δεν έχει πάγκο, δεν έχει ούτε βασική ενδεκάδα. Στον τομέα της προστασίας του πολίτη. Το νόμος και τάξη που είναι θεμέλιος λίθος μιας ακροδεξιάς ρητορικής, δεν μπόρεσαν να το επιβάλλουν, απέτυχε. Η μεγάλη εγκληματικότητα ζει και βασιλεύει, τα ξεκαθαρίσματα λογαριασμών, πυροβολισμοί μέσα στη νύχτα αλλά και στο φως της μέρας ακόμα, όπως επίσης τα προβλήματα με την οπαδική βία που οδήγησαν στον τραγικό θάνατο του αστυνόμου αλλά και στο θάνατο του φιλάθλου στη Θεσσαλονίκη, δεν μπόρεσαν να το αντιμετωπίσουν γιατί έχουν λάθος αντίληψη για τα πράγματα. Η πολιτική τους διωγγώνει τις κοινωνικές ανισότητες, στερεί από τον κόσμο και από την νεολαία το δικαίωμα να κάνουν όνειρα και αυτό το πληρώνουμε σε έξαρση της βίας. Το βλέπουμε και στα σχολεία με τον bullying να υπάρχει έξαρση. Αυτό είναι έξω από την αντίληψή τους. Και επειδή είναι έξω από την αντίληψή τους, θεωρούν ότι αν βάλουν έναν αυστηρό υπουργό στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θα λύσουν το πρόβλημα ή θα το λύσουν με την αυστηροποίηση των ποινών. Είναι πρωτοφανές. Συνταγματολόγοι τους λένε, προσέξτε, η αυστηροποίηση των ποινών θα φέρει εκφασισμό της κοινωνικής ζωής. Πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Αλλά για να φύγει αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φτιαχτεί μια πλατιά συσπήρωση προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων που θα διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού, θα του ξαναδώσει ελπίδα, θα του επιτρέψει ξανά να ονειρευτεί, να βάλει τον πήχη ψηλά, να φύγουμε από τις χαμηλές προσδοκίες που μας εγκλώβησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να δούμε ξανά τη χώρα, την πατρίδα και την κοινωνία με άλλο μάτι, με πιο αισιόδοξο μάτι.